8/5/2019, αποστολή φωτός 135, η φωνή του Κυρίου. Μιλάει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ραγδαία έρχονται οι ημέρες του σκότους, οι ημέρες του τέλους αυτού του ψεύτικου συστήματος. Την εποχή που θα γίνει αυτό, όλοι θα το νιώσουν. Θα καταλάβουν ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει παντού και σε όλους. Άλλοι θα αισθάνονται σαν νεκροί, άλλοι ανήμποροι, άλλοι αδικημένοι και άλλοι περιφρονημένοι. Πλήρη εγκατάληψη, πιο σκληρή από διπλή ορφάνια θα πέσει πάνω στους ανθρώπους. Η σύσταση του σώματός τους με τους κώδικες της πνευματικής ανύψωσης θα αντιδρά έντονα, με ποικίλα συμπτώματα. Θάνατο πάνω τους θα νιώθουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτοί που θα είναι όρθιοι, θάρρος και δύναμη θα δίνουν στους πρώτους που θα συμβαίνουν όλα αυτά επάνω τους. Όταν θα συνέρχονται οι πρώτοι, θα πέφτουν κάτω με παρόμοια συμπτώματα αυτοί που τους γιάτρεψαν. Ίαση θα λαμβάνουν και αυτοί από τους πρώτους που θα είναι κάπως καλύτερα. Έτσι θα γίνεται μια λυσίδα συμπτωμάτων. Ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον, όσο και όπως μπορεί. Αγάπη και συμπόνια. Με αυτά θα πορευτείτε. Την εποχή του τέλους όλοι θα αισθάνονται άρρωστοι και χωρίς δυνάμεις επάνω τους. Η εγκατάλειψη πολλών θα είναι το πιο θανατηφόρο συνέστημα, ακόμα και πιο επίπονο και από την ίδια την ασθένεια του κάθε ενός. Παιδιά μου, όλα αυτά πρέπει να συμβούν. Πρέπει να δοκιμαστούν πολύ στα συναισθήματά τους. Ζυμώσεις να γίνουν μέσα τους. Να βρεθούν κατάματα με τον εσωτερικό τους κόσμο. Να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Πολλοί θα τρομάξουν από τη σκληρότητά τους και την απονιά τους. Παίρνουν μαθήματα όμως μεταμέλειας. Άλλοι θα φλογίζονται σε υπέρτατο βαθμό αποστολική, συμπαράσταση, αλληλεγγύη προς τους γύρω τους. Ό,τι και να σας συμβαίνει από όλα αυτά και άλλα πολλά περισσότερα, δεν θα είναι τυχαία. Θα εκλιπαρούν οι άνθρωποι τότε για συμπόνια. Να θυμάστε. Οι προφητείες εκπληρώνονται. Η γραφή προχωρά στους ρυθμούς και στα γραμμένα σχέδια των αιώνων. Πολλές προφητείες, λόγω των δεδομένων που αλλάζουν γρήγορα πάνω στους ανθρώπους, δεν θα εκπληρωθούν. Δεν θα προλάβουν να εκπληρωθούν, γιατί το τέλος θα έρθει νωρίτερα. Βοά ο ουρανός από τις ηγεσίες σου γενεά. Δεν θα μείνω αδιάφορος. Τον πατέρα εκλυπαρώ και εγώ με τη σειρά μου όλα να έρθουν νωρίτερα. Γιατί να περιμένει ο πατέρας κι άλλο, για περισσότερο πόνο δικό σας, για περισσότερες ασθένειες, πίκρες και θανάτους. Έτσι κι αλλιώς, ο πατέρας γνωρίζει τις ψυχές που του ανήκουν. Αυτές που μετανόησαν και αυτές που θα μετανοήσουν παρακάτω ή αυτές που θα μετανοούσαν σίγουρα παρακάτω. Θα εκετέψω λοιπόν να έρθει το τέλος γρηγορότερα. Κάποιος τρόπος και τεστ θα βρεθεί για αυτές τις ψυχές που θα μετανοούσαν παρακάτω. Ελάχιστες έμειναν ακόμα. Οι περισσότερες σωσμένες είναι και άκρως μετανοημένες. Θα συμβούν πολλά ακραία γεγονότα αυτό το καλοκαίρι, γενεά μου. Πολλά παράξενα για εσάς που να σας ξυπνήσουν και να φέρουν εγρήγορση επάνω σας θα προσπαθήσουν. Ναι, καλά καταλάβατε. Να σας ταρακουνήσουν και να σας ενεργοποιήσουν πρέπει κάποια γεγονότα. Θα είναι κάτι σαν κώδικας εκκίνησης των γεγονότων του τέλους. Αφυπνιστείτε όταν θα τα ακούσετε, γιατί θα είναι πολύ διαφορετικά γεγονότα. Θα νιώσετε μέσα σας ότι έρχομαι. Θέλω να δίνετε προσοχή στα σημάδια. Το έχω πει πολλές φορές. Θα δείτε πολλά σημάδια από τον ουρανό. Μην σας κάνει καμία εντύπωση. Αυτός δεν είναι ο δρόμος της επιστροφής μου. Εξάγνηση μέχρι τελευταίο λεπτό θα στέλνω πάνω στις ψυχές σας και στα σώματά σας. Μόνο με την απόλυτη εξάγνηση πάνω σας θα περάσετε την βασιλεία του πατρός και δική μου. Στην αγκαλιά μου και πάντα εν νεφέλη θα σας περνώ κατά μυριάδες στον ανοιχτό πλέον παράδεισο. Ναι! Ουράνιες αυτοστόλιστες και ορθάνικτες είναι πλέον οι πύλες. Είμαι μία ανάσα από εσάς. Απέναντί σας βρίσκομαι. Έρχομαι να σας παραλάβω. Αλληλούια. Αμήν. Oh my God.